Λοιπόν, δίπλα μας ο Γιάννης Ζαχαρίου. Γιάννη, είναι μια δικαίωση αυτή για σένα, καθώς ανέλαβες την ομάδα στο δεύτερο γύρο και την οδήγησε τελικά στα μπαράζ. Εντάξει, δεν είναι δικαίωση για μένα. Πιστεύω ότι είναι δικαίωση για τα παιδιά αυτά, τα οποία προσπαθούν από την αρχή της χρονιάς. Παρότι τις δυσκολίες έχει το πρωτάθλημα στις Κυκλάδες, νομίζω ότι αποδείξαν αυτά τα παιδιά ότι αξίζουν να βρίσκονται στα μπαράζ. Και νομίζω ότι αυτό κάνανε σήμερα. Ήταν υποχρέωσή τους στην ουσία, γιατί πραγματικά είναι καλή ομάδα. Παρότι στο πρώτο μέρος του παιχνίδι δεν ήταν καθόλου καλό, οι ομάδες είχαν και οι δύο άγχος. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα Σανοσύρου εκμεταλλεύτηκε και βέβαια και την αποβολή. Και τελικά πήρε το μάτς. Πώς το δεις το παιχνίδι? Εντάξει, συνήθως αυτά τα παιχνίδια πάντα έτσι κρίνεται στο γκολ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγει το σκορ. Νομίζω πως θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Πάντα χάνουμε 5-6 κλασικές ευκαιρίες και βάζουμε ένα γκολ, δύο, με πολύ δυσκολία. Νομίζω ότι καλά, εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας μου. Θα μπορούσαμε να παίξουμε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, όπως είπα και πριν, τέτοια παιχνίδια υπάρχει το άγχος, υπάρχει και η πίεση ώστε να περάσεις. Γιατί σε ένα παιχνίδι νοκάουτ όλα μπορούν να συμβούν. Όπως είδατε, ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι, στην ουσία που δεν απειληθήκαμε καθόλου, από ένα σούτ στο 90 θα μπορούσε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα και να πάει το παιχνίδι στην παράταση, να γίνει 1-1. Εντάξει, πιστεύω ότι αν παίζαμε καλύτερα θα μας είχε φύγει το άγχος πιο γρήγορα. Αν παίζαμε έτσι όπως είχαμε σχεδιάσει, δεν είχαμε καλή κυκλοφορία μπάλας. Ελπίζω την Κυριακή με τον Παναξιακό να είμαστε έτοιμοι. Και πάμε στο μπαράζ, όπου όπως είπες και εσύ, το πρώτο παιχνίδι είναι στην Άξο, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όπου βέβαια η Άνω Σύρος ξεκινάει με μειονέκτημα. Καθώς να πούμε στον κόσμο ότι οι πρώτες ομάδες των ομίλων παίρνουν 2 βαθμούς. Ξεκινάτε με 0. Καταρχήν, να μην ξεκινήσουμε από αυτό, να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο. Μ' αρέσει να μιλάω για το ποδόσφαιρο και όχι για ανθρώπους οι οποίοι το διοικούν το ποδόσφαιρο. Καλώς ή κακώς, επειδή τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας, πώς να το πούμε, αναγκαστικά τα διαβάζουμε για να διαβάζουμε τις αθλητικές ειδήσεις. Ίδια μια συνέντευξη του Προέδρου της ΕΠΣ Κυκλάδων. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτά, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να ασχολούμαστε ότι υποχρεώσατε μια ομάδα, μέσα σε μια ομάδα ερασιτεχνική πάνω απ' όλα, σε 7 μέρες να δώσει 3 παιχνίδια. Θα τον προκαλούσα μάλιστα να έρθει να παίξει εκείνος μόνο 45 λεπτά από ένα παιχνίδι. Τέλος πάντων, βέβαια, αυτά τώρα είναι, έτσι είναι πάνω αυτό, στη ροή του πρωταθλήματος, έτσι. Όχι, όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί εγώ επειδή έζησα και το περσινό πρωτάθλημα, που για μένα, φεύγοντας από τον αθλητικό Όμιλο Σύρου, παίζοντας κάποια χρόνια στο τοπικό πρωτάθλημα, το έχω ζήσει πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι το περσινό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Ξαφνικά αυτό το πρωτάθλημα άλλαξε και φτάσαμε στο σημείο να ξεκινάει να παίζει 9 μήνες σχεδόν συνεχόμενους να έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι είναι άδικο για αυτά τα παιδιά από τη στιγμή που είναι ερασιτέχνες και έχουν τις δουλειές τους. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να σπρώχνουμε τους προέδρους όλων των σωματείων να έρχονται όλο και περισσότεροι ξένοι ποδοσφαιριστές προκειμένου να μπορούν να βγάζουν το δύσκολο του πρωταθλήματος στην ουσία. Καλό θα ήταν βέβαια αυτό που είπα πριν για τον πρόεδρο. Δεν το είπα με κακία, το είπα γιατί θα μπορούσε κάλλιστα ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε ήταν πρόεδρος, έτσι. Εγώ δεν έχω κάτι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Απλά νομίζω ότι θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιους ανθρώπους πριν πράξει αν είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά δεν είναι εφικτό και νομίζω το ίδιο πιστεύουν όλοι οι προπονητές οι οποίοι είναι στις ομάδες του τοπικού πρωταθλήματος. Γιάννη, σε ευχαριστώ και βέβαια θα τα ξαναπούμε καθώς η Άνω Σύρος συνεχίζει πλέον. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Δίπλα μας ο Ηλίας Οξενικάκης, ο προπονητής του Πάγου. Ηλία, δυστυχώς για τον Πάγο, τον παρασκάθηκε και η διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ο Πάγος πλέον θα διεκδικήσει την παραμονή του στην κατηγορία. Έτσι όπως τα λέτε είναι, το είδατε και εσείς το παιχνίδι. Δεν κατορθώσαμε να πάρουμε κάτι. Συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι έχουμε πιθανότητες και πλέον ο στόχος να κυνηγήσουμε είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Αυτό θα κάνουμε. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κρίθηκε στην αποβολή? Δεν νομίζω ότι κρίθηκε μόνο στην αποβολή. Αν θέλουμε να είμαστε 100% δίκαιοι, η αποβολή ήταν
για μένα, εντάξει, μια εσφαλμένη απόφαση για ένα φάουλ στο κέντρο. Από εκεί και πέρα άνοιξε το παιχνίδι και πριν ακριβώς την αποβολή, μετά ακριβώς την αποβολή, είχαμε τη φάση του Μπαλόπιτα εδώ, ένα τέταρτο. Αν θυμάστε, το τραβήξατε κιόλας. Στην επόμενη φάση δεχτήκαμε γκολ. Έπαιξε ρόλο, δεν ήταν όμως καθοριστικός. Δεν ήταν αυτός ο ρόλος για τον οποίο χάσαμε το παιχνίδι. Βέβαια, είδαμε και τις δύο ομάδες στο πρώτο μέρος να παρουσιάσουν ένα πολύ κακό θέαμα, αγχωμένες. Σε τι οφείλεται αυτό, στο άγχος κυρίως? Πιστεύω ότι τα παιδιά και των δύο ομάδων είχαν πάρα πολύ πίεση. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες. Τερματίσαμε ακριβώς στην ίδια θέση. Με 12 νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες ακριβώς και δύο ομάδες. Είχαμε διαφορά 20 βαθμούς από τις επόμενες ομάδες. Αυτό καταδεικνύει με τον πιο εμφανή τρόπο ότι οι ομάδες ήταν οι καλύτερες. Νομίζω ότι στις καλύτερες του πρωταθλήματος. Τα παιδιά βέβαια ήταν αγχωμένα γιατί ήταν ένα παιχνίδι δίχως αύριο και ο τρόπος του διεξαγωγής του πρωταθλήματος για μένα είναι τουλάχιστον εσφαλμένος, δηλαδή ως προς την διεκδίκηση. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο Γιάννης Σαχαρίου πριν από λίγο μας είπε ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο οι ομάδες να δίνουν μέσα σε 7 μέρες 3 παιχνίδια και τα οποία είναι και κομβική σημασία. Δηλαδή, αν περνούσε και ο Πάγος, στην Κυριακή θα παίζει στην Άξο. Και αυτό είναι μεγάλη καταπώνηση για τους ποδοσφαιριστές που είναι ερασιτέχνες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται δεν έχουν πάρα πολλές γνώσεις στο αντικείμενο. Δεν ξέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίξει 7 μέρες 3 παιχνίδια, ούτε είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν υποχρεώσεις άλλες και δεν μπορείς αυτά τα παιδιά να τα καταπονείς με αυτόν τον τρόπο. Πέρα από εκεί όμως, πιστεύω ότι η όλη διοργάνωση του πρωταθλήματος, όπως δείχνει μέχρι στιγμής, για μένα δεν ήταν πολύ καλή. Επειδή τώρα είμαι και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ και δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω, αλλά θεωρώ και το έχω πει και άλλη φορά ότι οι παράγοντες των ομάδων φταίνουν γι' αυτό. Είναι αυτοί που δεν αντιδρούν. Έτσι. Κάποιοι παίρνουν αποφάσεις, υπάρχουν και αυτοί που πρέπει να αντιδράσουν κάποτε. Εγώ δεν λέω ότι φταίει 100% η ΕΠΣ ή ότι είναι δική της ευθύνη ο τρόπος διεξαγωγής από τη στιγμή που είναι και άλλα μέλη μέσα ή και άλλοι και, και μπορούν να πούνε και αυτή τη γνώμη τους να αλλάξει κάτι. Απλά φαίνεται ότι και από το λόγο που είπατε ότι σε 7 μέρες θα παίξουν 3 πολύ κομβική σημασία παιχνίδια, ότι τα παιδιά πρέπει να τα δουν σε άλλη βάση. Γιατί δεν είναι επαγγελματίες τα παιδιά. Εμείς πάμε, ας πούμε, τώρα την Κυριακή να παίξουμε. Πριν από αυτό, υπήρχε το θέμα του ορισμού του ημιτελικού του κυπέλου Τετάρτη, ενώ Σάββατο παίζαμε το μάτς της χρονιάς πάλι με την Άνω Σύρο. Αναγκαστήκαμε να παραιτηθούμε στην ουσία από το θεσμό. Δεν βλέπουν όλες τις ομάδες με την ίδια ευαισθησία, θα έλεγα. Αυτό είναι κακό. Εσύ που είσαι ένας νέος άνθρωπος, μια και μιλάμε τώρα, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Πιστεύεις ότι κάποιοι πρέπει στο τέλος της χρονιάς ή στην αρχή της επόμενης να συγκεντρωθούν, να καταθέσουν κάποιες προτάσεις? Τελικά, τι μπορεί να γίνει στο πρωτάθλημα να αναδειχθεί και να γίνει καλύτερο μετά από τις εμπειρίες και την περσίνη και την φετινή? Εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε στο ποδόσφαιρο, αυτό που είναι σημαντικό να κάνεις μετά από κάθε παιχνίδι και μετά από κάθε χρονιά, στο τέλος χρονιάς, να κάνεις τον απολογισμό σου και να κάνεις την αυτοκριτική σου. Να πεις, δηλαδή να προσπαθείς να πεις ότι πού έφταξα πραγματικά εγώ, πού δεν ήταν οι δικές μου ευθύνες και τι πραγματικά μπορεί να γίνει για αυτό το πρωτάθλημα να γίνει καλύτερο. Εγώ βρίσκομαι στον χώρο 20 χρόνια, βλέπω, συγγνώμη που το λέω, αλλά βλέπω κάθε χρονιά τα ίδια πράγματα. Δεν βλέπω καμία διαφορά, δεν βλέπω καμία βελτίωση. Η μόνη βελτίωση ίσως μπορεί κανείς να πει είναι ότι τα γήπεδα πλέον έχουν γίνει τα περισσότερα με συνδετικό χλωτάπιτα. Και αυτό βελτιώνει λίγο τις προσπάθειες των παιδιών. Στην ουσία όμως, αν δείτε, δεν έχει γίνει καμία πρόοδος. Ξέρεις, Ηλία, και εγώ τα ίδια έλεγα μέχρι πέρυσι, αλλά τελειώνοντας το περσινό πρωτάθλημα, πηγαίνοντας στη Γενική Συνέλευση των Ομάδων, το θέμα ήταν θλιβερό. Δεν ήρθαν σχεδόν ούτε το 20%. Πώς να γίνουν προτάσεις, πώς όταν οι ίδιες οι ομάδες συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή? Είναι αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα. Από τη στιγμή που δεν συμμετέχουν άλλοι. Αλλά εγώ κάνω μια παρατήρηση αυτή τη στιγμή, σας λέω με τα 20 χρόνια που είμαι στον χώρο. Βλέπω ότι στην ουσία δεν έχει γίνει καμία πρόοδος. Και το λυπηρό είναι επίσης ότι δείτε τις κυκλαδίτικες ομάδες που ανεβαίνουν στην Δέλτα Εθνική. Ποια από αυτές έχει τη δυνατότητα να σταθεί, αν δεν κάνει 15-20 μεταγραφές? Δείτε τους κυκλαδίτες παίχτες, πόσοι είναι αυτοί που αγωνίζονται. Δείτε τη Μύκονο που παίζει στη Δέλτα Εθνική, πόσοι Μυκονιάτες παίχτες παίζουν. Δείτε πρόπερ στην Ελλάδα που παίζαμε στη Δέλτα Εθνική, πόσοι Συριανοί παίχτες παίζαν. Και αν στο τέλος παίζαν Συριανοί, πού έφτασε η ομάδα? Δείτε και άλλες χρονιές, το Αγερσανί ή άλλες ομάδες, τι έκαναν? Δεν υπάρχει υποδομή. Και δεν υπάρχει υποδομή γιατί αυτά τα παιδιά, ο κόσμος που ασχολείται και βλέπει ο γονιός έξω, πρέπει να δει κάτι, να φέρει το παιδί του. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη ευαισθησία από αυτούς που ασχολούνται, να δώσουν ένα κίνητρο στα παιδιά. Αυτό που γίνεται δεν δίνει κίνητρο. Μόνο κάνει τον άλλον να αποφεύγει. Πάντως και πάλι επιμένω, τελειώνοντας γιατί εξελίχθηκε η συνέντευξη τελικά, τελειώνοντας την κουβέντα μας, ότι πρέπει αυτοί που θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου να μαζευτούν κάποτε, να καταθέσουν προτάσεις και να τις υποστηρίξουν, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Μακάρι να γίνει. Μακάρι. Ηλία, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.